προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκιο, έχει μεγάλη ισχύ, ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά, είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να φωσκίσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγαν στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μία ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ορφανή και πολύ φτωχή. Είδαν το άλογο που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε κάθε μια από ένα κομμάτι να δέσουν τα δωμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά, όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη «Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν αυτοί που το πήρε». Μια μέρα, ο αδελφός της πλούσιας έκανε αστεία με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά τα όπλα που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδελφή του στον λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν επάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινί, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και άλλες δύο γυναίκες γειτόνισες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς που είχε πει «με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν». Και τελικά πέθανε η καημένη, ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.